Άλλη μια κόντρα ξέσπασε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης, αυτή τη φορά ανάμεσα στον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Βαγγέλη Λαμπάκη και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υποδομών Κυριάκο Αραμπατζή. Έναυσμα αυτή τη φορά ήταν οι αποθήκες του ΟΣΕ, η πολεοδομική τους άδεια και το πότε κατατέθηκε η πρόταση για την αξιοποίησή τους. Γιατί περιμένετε την τελευταία μέρα για να την υποβάζετε? Αυτή την ερώτηση δεν θα πρέπει να μου την κάνετε εσείς, γιατί αυτό το πρόγραμμα τρέχει από το τέλος του 2018. Και θα έπρεπε να το έχετε τάξει ήδη εσείς. Απλά εμείς τρέχουμε τελευταία στιγμή να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θέλατε ή αγνοούσατε ή δεν ενδιαφερθήκατε να εντάξετε κάποιο κτίριο. Δεν είχαμε το χρόνο, εργαζόμαστε για να προλάβουμε αυτό το πρόγραμμα. Όταν ήρθαμε, δεν είχαμε την πληροφορία ότι υπήρχε. Ενδεχομένως εσείς να μην την είχατε. Βρήκαμε από μόνοι μας την πληροφορία ότι υπήρχε αυτό το πρόγραμμα και προσπαθούμε αυτό που δεν κάνετε εσείς εδώ και ένα χρόνο και κάτι να το κάνουμε εδώ σε και 1,5 μήνα. Σας πληροφορώ ότι η προθεσμία του φιλόδημου σε αυτού του προγράμματος άρχισε μετά την ήττα μας στις εκλογές, έτσι, 2 Ιουνίου. Τότε, αγαπητέ κύριε, και δεν είστε καλά πληροφορημένους. Και δεύτερον. Και δεύτερον, εδώ ακούτε τώρα εμένα. Με υπήρξε και να μας το πει. Και δεύτερον, ό,τι υποβάλατε μέχρι τώρα, εμείς το κάναμε μαζί με τις άλλες τρεις αποθήκες, οι οποίες ήδη έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και προχωράμε και στην, όπου να είναι και στην πορεία της συμβάσεως. Εσείς δεν κάνετε τίποτα. Αυτό που μπορούσατε να κάνετε είναι να πείτε να ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχουμε διάδοχη συμπεριφορά μέσα από τη δικιά σας δυναμική. Τα αίματα άναψαν όταν στην κόντρα ανάμεσα στους δύο άνδρες παρενέβη ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από την Υπηρεσιακό να ανακοινώσει την ημερομηνία που ξεκίνησε το όλο εγχείρημα. Τόσο ο κ. Λαμπάκης όσο και ο κ. Αραμπατζής παρουσίασαν τη δική τους πλευρά του νομίσματος με τους τόνους να ανεβαίνουν όσο προχωρά η συζήτηση. Αυτό που δεν καταφέρετε εσείς ένα χρόνο. Μια τελευταία μέρα. Κύριε Αραμπατζή. Ναι, είδατε πως είστε και γενείς. Έστω και τελευταία μέρα να προλάβει το φιλόδημο. Που δεν είναι τίποτα άλλο, η βάση του είναι το ΔΟΕ, έτσι. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αυτό μόνο μένατε να κάνει και αυτό το κάνατε στρεβλά και επικίνδυνα να χάσει την ωφέλεια του φιλόδημου για την αποθήκη αυτή ο Δήμος Αλεξάνδρου και οι Δημότες. Έτσι. Αυτή είναι η ιστορία των αποθηκών και αυτό παραλάβατε από εμάς. Δηλαδή τα πάντα και αυτό που υποβάλατε είναι έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Χαίρετε, κύριε Ραπατζή. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Μάρκου, την αρμόδια υπάλληλο, πότε μας κοινοποιήθηκε πρόσκληση στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για το φιλόδημος επάνω σε αυτό το έργο, πότε κοινοποιήθηκε? 31 Μαΐου. Μια στιγμή, κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ. Μιλήσατε για αγένεια. Μιλήσατε για αγένεια και δεν σας παρακαλώ, κύριε Λαμπάκη. 31 Μαΐου εξεδώ. Σας παρακαλώ, κύριε Λαμπάκη, ρώτησε την υπάλληλο πότε ήρθε η πρόσκληση στο Δήμο. Ορίστε, ελάτε λίγο γρήγορα. Η αρχική έκδοση πρόσκλησης έγινε 19 Νοεμβρίου του 2018. 19 Νοεμβρίου του 2018 έρχεται λοιπόν η πρόσκληση για να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Πιστεύω σας κάλυψε, κυρία Μάρκου. Όχι, κύριε, δεν με κάλυψε. Δεν μιλήσατε για αυτή την πρόσκληση. Δεν είναι ακόμα έτσι με το φάκελο. Σας παρακαλώ, δεν ετοιμάζαμε το φάκελο. Δεν ετοιμάζαμε το φάκελο. Μην με διακόπτετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σεβαστείτε τη δημοκρατία και το γεγονός ότι δεν σας διέκοψα. Μιλήσατε για αγένεια και δεν πρόλαβα να αρθρώσω ούτε μια λέξη. Σας παρακαλώ, δεν είναι κακό να ακούσετε. Δεν σας κάνω καμιά ερώτηση. Εγώ το μόνο που είπα είναι να εκφράσω τα γεγονότα. Οφείλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χρυσόπουλο για τη μελέτη, για την αρτιότητα της μελέτης και της οικοδομικής άδειας της συγκεκριμένης και επίσης ενημερωθήκατε μόλις τώρα ότι αυτό που δεν έγινε από το 2018 από τον Νοέμβριο εμείς το εντάξαμε με βάση τη δουλειά που είχε γίνει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και τους υπηρεσιακούς της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων, το εντάξαμε μέσα στον 1,5 μήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.